Οι πειρασμοί της Παναγίας. Στην Κυριακή προσευχή παρακαλούμε τον Κύριο και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, να μην επιτρέψει δηλαδή να δοκιμαστούμε, να πέσουμε σε περιπέτειες, γιατί ως άνθρωποι είμαστε τόσο αδύνατοι που δεν ξέρουμε αν θα αντέξουμε τους πειρασμούς. Μπορεί ακόμα και να αρνηθούμε τον Χριστό. Πόσοι πάνω στον πόνο τους έγιναν αποστάτες, αρνητές του Χριστού. Και η υπεραγία Θεοτόκος ως άνθρωπος πέρασε στη ζωή της θλίψης. Έπεσε στη φωτιά των πειρασμών, όμως με τον αγώνα της έμεινε άτρωτη, ακτύπητη, από τα αιχμηρά και πύρινα βέλη τους. Κατά τους Αγίους Πατέρες, δύο ήταν οι μεγαλύτεροι πειρασμοί που πέρασε η Παρθένος κατά την επίγεια ζωή της. Πρώτον, όταν έψαχνε για τον 12ετή Ιησού, και δεύτερο, όταν το σταύρωναν. Ο πρώτος πειρασμός, είσαι μητέρα και περιμένεις το 12χρονο γιο σου να γυρίσει βράδυ στο σπίτι. Περιμένεις, αλλά ο γιο σου ακόμα να φανεί. Ήρθαν τα μεσάνυχτα και ακόμα. Ξημέρωσε και ακόμα. Ήρθε το μεσημέρι, το απόγευμα και ακόμα. Λοιπόν, σαν μητέρα, πώς θα αντιδράσεις? Δεν θα στεναχωρηθείς? Δεν θα τα βάλεις με το παιδί σου? Δεν θα χαλάσεις τον κόσμο να το βρεις? Δεν θα τσακιστείς και δεν θα διαλυθείς από την αγωνία? Και η Παναγία έχασε τον γιο της, τον 12χρονο Ιησού, επί τρεις ημέρες. Παρέα με τον Ιωσήφ έψαχνε για να τον βρει. Τρεις ημέρες αγωνία και οδύνη. Ιδού ο πατήρ σου, καγώ, οδυνόμενη, εζητούμεν σύ. Λουκάς 2:48. Ήταν λοιπόν φυσικό σε αυτές τις άκρως δύσκολες στιγμές να ταράξουν τη διάνοια της ποικίλη λογισμή. Μήπως την κρίσιμη αυτή στιγμή του πειρασμού αμάρτησε, έστω και εν διανοία? Μήπως? Σίγουρα μας σκανδαλίζει το γεγονός το πώς η Παρθένος αδιαφόρησε για τον ιό της. Λουκάς Β 41-52. Σαν μητέρα έπρεπε από την πρώτη στιγμή να νοιαστεί, να μην τα αφήσει να χαθεί. Όμως, γιατί δεν μας σκανδαλίζει και κάτι άλλο? Πώς δηλαδή ο ιός της έκανε αυτό το τόλμημα? Πώς παρέμεινε στο ναό και μάλιστα επί τρεις μέρες χωρίς να ενημερώσει τους γονείς του? Και σαν Θεός ήξερε πώς θα ανησυχήσουν, πώς θα τον ψάχνουν εν αγωνίως. Κι όμως αδιαφόρησε. Αν δεν είχαμε σαν δεδομένο πως ο Χριστός ήταν αναμάρτητος, θα θεωρούσαμε την ενέργειά του αυτή ως ανυπακοή και ασέβεια στους γονείς του και επομένως αμαρτία. Όμως ο Χριστός ουδέποτε αμάρτησε, άρα ούτε και τώρα αμάρτησε. Όπως λοιπόν θεωρούμε αναμάρτητη την ανωτέρω ενέργεια του Χριστού που μας σκανδαλίζει, έτσι θα πρέπει να δεχτούμε και ως αναμάρτητη την αδιαφορία που έδειξε εδώ η Παρθένος για τον Υιό της. Και κάτι ακόμα, η Παρθένος δεν ήταν Θεός. Για να ξέρει εκ των προτέρων ότι ο Υιός της παράμεινε στα Ιεροσόλυμα. Κατά τον επίγειο βίο της, γράφει ο Όσιος Σιλιουανός, ο Αθωνίτης, δεν είχε ακόμα την πληρότητα της γνώσεως και υπέπεσε σε ορισμένα αναμάρτητα λάθη ατέλειας. Αρχιμανδρίτου Σομφρονίου, ο Γέροντας Σιλιουανός, σελίδα 427. Ένα τέτοιο αναμάρτητο λάθος ατέλειας ήταν κατά τον Όσιο Σιλιουανό και το χάσιμο του Υιού της. Ο δεύτερος πειρασμός της Παναγίας. Αν η Θεοτόκος πόνεσε τόσο πολύ ψάχνοντας για τον Υιόν της, ας σκεφτούμε πόσο θα πόνεσε όταν τον είδε καρφωμένο στο σταυρό. «Ποιος είδε γιο στο σταυρό και μάνα στο τραπέζι», λέει η παροιμία. Όταν υποφέρει ο Υιός, υποφέρει και η μάνα. Όταν υπόφερε ο Χριστός, υπόφερε και η Παναγία. «Και σου δε αυτής την ψυχή διελεύσεται ρομφαία». Λουκάς Β 35. «Στην ψυχή σου θα πέσει μαχαιριά», είπε. Προφήτεψε για την Παρθένο ο Άγιος Σιμεών εννοώντας την σταύρωση του Υιού της. Βλέπε παρακλητική ήχος Α τρίτης πέρας. Η Παρθένος έβλεπε με τα μάτια της να σταυρώνουν τον Υιόν της. Κάθε καρφί που έμπαινε στο σώμα του παιδιού της έμπαινε και στην τρυφερή ψυχή της. Κάθε φορά που σπάραζε ο Υιός της, σπάραζε και αυτή. Ολόλιζε δακρύουσα και πικρός ανέκραζεν. Παρακλητική ήχος Πλάγιος Δέλτα Τετάρτη πρωί. Τόσο σφοδρός ήταν ο πόνος, ώστε έμοιαζε με τον πόνο που γεύεται η γυναίκα όταν γεννά. Τους πόνους που δεν γεύτηκε η Παρθένος κατά την γέννηση του Υιού της, τους γεύεται τώρα κατά την σταύρωσή του. Αφορεί τους δε ο δίνας, ως τίκτουσα, ή διφέρω, ανεβώα εις εμνή, β' στάσης εγκομείων. Κατά την παράδοση, έβγαζε τόσο μεγάλη κραυγή, ώστε αντύχησε σε όλο το βουνό. Και εις ανάμνηση της φρικτής αυτής στιγμής, εκεί κοντά έκτισαν μοναστήρι, αφιερωμένο στη Μεγάλη Παναγιά.
Βλέποντας λοιπόν τον υιόν της σε τέτοια ταπείνωση και πονώντας η ίδια τόσο φρικτά, υπήρχε κίνδυνος να αμαρτήσει εις βάρος του υιού της, να κλονιστεί, να τον αμφισβητήσει ή και να τον αρνηθεί. Να πει πως ο υιός της δεν είναι πια Θεός αλλά άνθρωπος. Και προς στιγμή αμφέβαλε. Η Παρθένος διδάσκει ο Μέγας Βασίλειος κατά την σταύρωση του Χριστού δέχτηκε πόλεμο λογισμών αμφιβολίας περί της θεότητός του. Όμως με τον ηρωικό της αγώνα υπερνίκησε τους λογισμούς. Επιστολή 260, στίχος 9. Δεν αποδέχτηκε δηλαδή τους λογισμούς αμφιβολίας, δεν είπε, δεν πίστεψε πως ο υιός της δεν είναι Θεός, δεν κλονίστηκε η πίστη της, απλώς για λίγο σκανδαλίστηκε. Και αυτό το προφήτευσε ο Κύριος, πάντες είπε σκανδαλιστήσονται. Ενεμή, Ματθαίος 26:31. Πάντες όλοι ανεξαιρέτως και η μητέρα μου θα σκανδαλιστούν, όταν με δουν καρφωμένο στο σταυρό δηλαδή. Σίγουρα αν βλέπαμε την Παρθένο στις δραματικές αυτές στιγμές να αμφιβάλλει για την θεότητα του υιού της, θα σκανδαλιζόμασταν. Μα και τον υιόν της, αν τον βλέπαμε να λυγίζει τη νύχτα εκείνη στη Γεστημανή και να βοά στο Γολγοθά, Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες, θα σκανδαλιζόμασταν. Όπως ο Κύριος δεν αμάρτησε στις συγκλονιστικές αυτές στιγμές, έτσι και η μητέρα του. Άλλωστε ο Κύριος ήταν σαφής. Πάντες σκανδαλιστήσονται και όχι θα αμαρτήσουν.